Δήμος Λεξουρίου είναι μέσα στις 28 πόλεις που αποκτούν έτσι μια ψηφιακή επικοινωνία με τους δημότες. Ο Δήμος λοιπόν μαζί με τους δημότες πλέον θα επικοινωνούν ηλεκτρονικά και ίσως και από τα κινητά τους, από τα smartphones. Μπαίνουν λοιπόν σε μια νέα ψηφιακή εποχή, θα λέγαμε. Να πάμε στον Δήμαρχο Λεξουρίου. Είναι κοντά μας ο κύριος Κατσίβελης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Ο κύριος Κατσίβελης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας, κύριε Κατσίβελη, για να δούμε το θέμα και να μας πείτε εσείς τώρα ποια είναι τα προνόμια που αποκτά ο Δημότης. Τα προνόμια που αποκτά ο Δημότης είναι πολλά, αλλά είναι γενικότερα τα προνόμια που αποκτά και ο Δήμος και θα έλεγα γενικότερα και όλη η κοινωνία μας, γιατί έχει να κάνει με πολλαπλές επιδράσεις. Το προνόμιο το πρώτο και το βασικό είναι ότι δεν χρειάζεται μέσα από αυτές τις εφαρμογές πλέον ο Δημότης να μεταβεί στις υπηρεσίες, να μεταβεί είτε στο Δήμο είτε στο ΚΕΠ για να ζητήσει αυτά τα δικαιολογητικά. Θα μπορεί από το σπίτι του, από την εφαρμογή που έχει από το κινητό του, να μπει στην εφαρμογή και να αναζητήσει όλα αυτά τα δικαιολογητικά τα οποία πλέον καλύπτονται από την ψηφιακή αυτή πλατφόρμα. Είναι οικογενειακή κατάσταση, αγένεια, πιστοποιητικό γέννηση, εγκυτέρων συγγενών και μια σειρά άλλων δικαιολογητικών. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι η εμπειρία της πανδημίας τα τελευταία χρόνια μας έδειξε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη συγκέντρωση των πολιτών σε χώρους, γιατί πλέον δεν ξέρουμε εάν και κατά πόσο έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία ή θα έχουμε και συνέχεια. Άρα πρέπει στο κομμάτι της πρόληψης να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και το τρίτο και σημαντικότερο από όλα θεωρώ ότι είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει όλη αυτή η ιστορία. Διότι μόνο με το να γλιτώσουμε το χαρτί το οποίο τυπώνεται κάθε φορά με την παρουσία των ανθρώπων που πρέπει να είναι, να το πάρουν με φυσική παρουσία στις υπηρεσίες μας και τις διαδρομές που πρέπει να κάνουν, τις μετακινήσεις, όλα αυτά που μειώνονται, καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερή αστάθεια και μια αύξηση όλων των δαπανών που πρέπει να γίνουν και για τις μετακινήσεις μας, αλλά και για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και εμείς, πιστεύω ότι είναι στην κατεύθυνση όπου όλοι πρέπει πλέον να συντονιστούμε σε αυτό και να προσπαθήσουμε όλοι από την πλευρά μας να και εμείς να παρέχουμε όσο γίνεται περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά κυρίως και οι πολίτες να συνηθίσουν σε αυτό. Ένα πιστοποιητικό που δεν χρειάζεται. Μιλάμε δηλαδή για μια ψηφιοποίηση των ΚΕΠ, Δήμαρχε, αυτό καταλαβαίνω, μια άμεση εξυπηρέτηση στο Δημότη. Είναι και αυτό. Είμαστε από τους Δήμους που έχουμε εγκαταστήσει ήδη και λειτουργούμε το ΚΕΠ Live, οπότε ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού με το ΚΕΠ και να μπει από το σπίτι του να μιλήσει με τον υπάλληλο, να δει τα θέματα που έχει και να κλείσει ένα ραντεβού αν χρειάζεται ή να το λύσει επί τόπου. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα ο Δήμος μας εγκατέστησε το πρόγραμμα το Free Wi-Fi for AU που είναι δωρεάν δίκτυο σε όλους τα κεντρικά σημεία της πόλης στους πολίτες. Και κάνουμε συνέχεια κινήσεις στην νέα εποχή, στην ψηφιοποίηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο σε επόμενο διάστημα εμείς πρόκειται να σηκώσουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που είναι από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, πρέπει να σας πω ότι είναι για το Smart City, μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών, τις οποίες ευελπιστούμε και θέλουμε να είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα, όπως είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην ένταξη, να είμαστε και από τους πρώτους Δήμους στην εφαρμογή, σε ψηφιακές εφαρμογές που θα αλλάξουν και την ζωή των πολιτών και των επισκεπτών και που θα μας ουσιαστικά θα βάλουν το Δήμο Λεξουρίου, ένα μικρό Δήμο που έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα από φυσικές καταστροφές του παρελθόν, στην ψηφιακή εποχή. Αν μπορείτε να μας πείτε και αυτές τις εφαρμογές Smart City, ποιες ακριβώς είναι, τουλάχιστον ποιες είναι αυτές που κι εσείς προκρίνετε θα θέλατε, προκειμένου να δούμε να υλοποιούνται, γιατί μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, όχι μόνο και ένα σημείο το οποίο θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά θα μπορούσαν να βαθμίσουν και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Εσείς αυτές τις εφαρμογές περίπου τι θα είναι ή τι θα θέλατε να είναι, τι διεκδικείτε να είναι. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε σχεδιάσει τώρα στο πρόγραμμα αυτό που πρόκειται να δημοπρατηθεί σύντομα και θα το παρουσιάσουμε κιόλας, είναι μια σειρά εφαρμογών. Για παράδειγμα, θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν και οι επισκέπτες, ας πούμε, να βρίσκουν θέσεις ελεύθερες πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούν να γίνονται ειδοποιήσεις στο κεντρικό σύστημα
διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων στους κάδους που είναι γεμάτοι, ούτως ώστε εκεί αφενός να βλέπουμε πότε, στις ποιες περιοχές έχουμε μεγάλη επιβάρηση και γεμίζουν γρήγορα οι κάδοι μας και σε ποιες μπορούν να πάνε αργότερα τα απορριμματοφόρα, ούτως ώστε να κερδίσουμε και εργατοώρες, αλλά να κερδίσουμε και στο κομμάτι των καυσίμων. Είναι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με έξυπνες διαβάσεις στα πολυσύχνα στους χώρους, όπου είναι όπως έξω από σχολεία, έξω από πολιτιστικούς χώρους, από γήπεδα κτλ. Είναι εφαρμογές οι οποίες καταγράφουν την κίνηση και την παρουσία, την αυξημένη παρουσία κοινού σε συγκεκριμένους χώρους κοινόχρηστους ή δημοτικούς. Είναι στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, καταγραφής με κάμερες και με αισθητήρες στις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς για την πρόληψη και πλημμύρας αντίστοιχα. Είναι λοιπόν, όπως σας εξηγώ, μια σειρά εφαρμογών, οι οποίες ευελπιστούμε να καταστήσουν το Δήμο Λειξουρίου, ένα Δήμο πρότυπο και ένα Δήμο που προσπαθεί και κάνει το πρώτο βήμα στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι, πιστεύω, απαραίτητος και πρέπει να είναι κάτι το οποίο να το διεκδικήσουμε όλοι και να είμαστε σύγχρονοι με την εποχή μας. Μάλιστα. Κύριε Κατσιβέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ελπίζω αυτή η ψηφιοποίηση του Δήμου σας να εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και περιβαλλοντολογικά φυσικά να σας πάει ένα βήμα παραπέρα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι, ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και θα χαρώ πολύ με την ολοκλήρωση των έργων αυτών στο ξεκίνημα να σας καλέσουμε στο Δήμο μας να το δείτε από κοντά. Να το κάνουμε και ρεπορτάζ. Γίνουμε και παράδειγμα, γιατί όχι, προς μίμηση και για άλλους Δήμους. Ευχαριστούμε πολύ. Το ραντεβού, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.